Τις επιπτώσεις σε μια ενδεχόμενη παύση λειτουργίας του ACE Καρδιάς αναφέρεται, μιλώντας στην κάμερα του Top Channel, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΗ, η Ένωση. Ο κύριος Στογιάννης δηλώνει πως τα δεινά είναι πολλά και σε πολλά επίπεδα. Φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει ασχολίαστη τη κομματική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα υπό του Υπουργού Ενέργειας, κυρίου Σταθάκη. Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε από την Αθήνα το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ, ο πρόεδρος ο Γιώργος Αδαμίδης, μαζί με τον γραμματέα τον Αντώνη τον Καρά, για τις τρέχουσες εξελίξεις για την παράταση ορών λειτουργίας των ΑΕΣ Καρδιάς και ΑΕΣ Αμυνταίου. Κάνοντας λοιπόν την ενημέρωση στους εργαζόμενους, εκεί παρευρέθηκε και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Θόδωρος Χαρυπίδης, όπου μετά την τοποθέτησή του είπε ότι θα γίνει εκ νέου μία συνάντηση με τον Υπουργό κ. Σταθάκη την Παρασκευή, όπου θα ήταν καλεσμένη και η Ομοσπονδία, η ΓΕΝΟΠ και βέβαια τα πρωτοβάθμια σωματεία. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι έγινε μία συνάντηση καθαρά κομματική. Το ζητούμενο δεν είναι όμως αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να πάρουν μία απόφαση να ξέρουν πού βαδίζουμε. Δηλαδή δεν μπορεί την προηγούμενη εβδομάδα ο Υπουργός κ. Σταθάκης να λέει πως δεν μπορώ να δώσω παράταση για τον ΑΕΣ Καρδιάς. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Παναγιωτάκης να μιλάει ότι όχι, θα πρέπει να λειτουργήσει ο ΑΕΣ Καρδιάς και μετά να βγάζουν ένα δελτίο τύπου που να λέει ότι είμαστε σε διαβούλευση με την Κομισιόν για να πάρουμε την παράταση των 32.000 ωρών. Κοιτάξτε να δείτε, από το 2010 δίναμε τον αγώνα μας στο συνδικάτο για να πάρουμε τις ώρες. Η απώλεια πολλών θέσεων εργασίας αλλά και η αστάθεια στη λειτουργία τηλεθερμάσεων της περιοχής είναι δύο μόνο από τα πολλά δεινά που θα προκύψουν αν όντως ο ΑΕΣ Καρδιάς δεν πάρει την απαιτούμενη παράταση, όπως δηλώνει και ο κύριος Στογιάννης. Εάν σβήσει ο ΑΕΣ Καρδιάς ή και ο ΑΕΣ Αμυνταίο, μπαίνουμε σε περιπέτειες όχι μόνο εμείς εδώ ως Δυτική Μακεδονία, αλλά ολόκληρη η χώρα. Και τι θέλω να πω. Τίθεται θέμα ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Υπάρχει κίνδυνος για την τηλεθέρμανση όπου θα έχουν πρόβλημα οι κάτοικοι του Αμυνταίου και του Φιλώτα. Επίσης θα υπάρχει πρόβλημα και στην Πτολεμαΐδα με την τηλεθέρμανση. Κίνδυνος για την οικονομία και για τους καταναλωτές, διότι θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε εισαγωγές ρεύματος, οπότε αυτό μεταφέρεται στο ρεύμα και θα το επιβαρυνθούν οι καταναλωτές. Αρνητικές εξελίξεις στην τοπική κοινωνία. Στην τοπική κοινωνία όσον αφορά θέσεις εργασίας, είτε είναι σε οκτάμινα, είτε είναι σε εργολάβους, είτε είναι σε επιχειρήσεις εργολάβων που δραστηριοποιούνται γύρω από τον χώρο του Λιγνίτη και ακόμα σε δορυφορικές επιχειρήσεις που έχουν συνεργασία με τη ΔΕΗ. Άρα λοιπόν, τι λέμε εμείς, οι θέσεις μας είναι ότι μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων του Λιγνίτη θα πρέπει να δουλεύουν οι μονάδες, άρα αυτό συνεπάγεται με την παράταση ωρών λειτουργίας, το μείγμα από Λιγνίτη να είναι πάνω από 25% για να είναι βιώσιμος ο Λιγνίτης και βέβαια να χωράει μέσα και ο ΑΕΣ Αμυνταίο, αν γίνει η σχετική αναβάθμιση, η αποθείωση του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου για να δώσουμε περισσότερο λειτουργία, περισσότερες ώρες λειτουργίας και βέβαια οι προσλήψεις που διαχρονικά το λέμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Να γίνουν προσλήψεις, να ενεργοποιηθεί επιτέλους αυτός ο νόμος, ο 5 προς 1 τουλάχιστον.